Προσωπικό ταξίδι ενός κοριτσιού που πασχίζει να κατακτήσει την ελευθερία του, καταγράφει στο δεύτερο βιβλίο του με τίτλο Πρώτο Ταξίδι ο συγγραφέας Γιάννης Γιώτης. Στην παρουσίαση του βιβλίου του μίλησαν με συγκινητικά λόγια φίλοι και συνεργάτες. Μία νεαρή κοπέλα, η Ηλέκτρα, ξεκινά το πρώτο της ταξίδι. Μία αναζήτηση όπου θα ανακαλύψει τον εαυτό της και θα γνωρίσει τις χαρές και τις λύπες της ζωής. Φίλες και φίλοι, η αγάπη μου για τους ανθρώπους με οδήγησε να γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω και να θυμηθώ τα γεγονότα που σημάδεψαν την εφηβική μου ηλικία. Στο δεύτερο βιβλίο του με τίτλο Πρώτο Ταξίδι, ο Γιάννης Γιώτης αφηγείται την προσωπική αναζήτηση μιας νεαρής κοπέλας που πασχίζει να κατακτήσει την πολυπόθητη ελευθερία της. Η ελευθερία δεν είναι αφηρημένη έννοια. Δεν είναι ακατανόητη ούτε απρόσιτη. Στην παρουσίαση του βιβλίου του, φίλοι και συνεργάτες από το χώρο των γραμμάτων τίμησαν τον συγγραφέα και μίλησαν με συγκινητικά λόγια για την ευαισθησία που αναβλύζει μέσα από το βιβλίο του. Παρασυρμένος από τις εικόνες και τη φρεσκάδα του κειμένου, θα ήθελα μόνο να πω πως το πρώτο ταξίδι μου έφερε στο μυαλό μια σκηνή που πάντα με συγκινεί, ενός ξύλινου σκαριού που για πρώτη φορά το ρίχνουν στο νερό. Το πρώτο ταξίδι του Γιάννη Ζιώτη είναι ένα τρυφερό έργο που πηγάζει αγάπη. Οι ήρωές του είναι άνθρωποι που κινούνται με οδηγό τα συναισθήματά τους και ο συγγραφέας καταθέτει πλούσια τα φορτία της ψυχής τους.